Κύριε Χούτο, περίοδος συγκομιδής πράσινης ελιάς για τη Χαλκιδική. Πώς είναι τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά? Έχει επηρεάσει η θεομηνία της 10ης Ιουλίου την παραγωγή φέτος? Ναι, βεβαίως την επηρέασε. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ξεκίνησε μια χρονιά πάρα πολύ καλά, με μια καλή ανθοφορία, με ένα καλό δέσιμο της ελιάς. Στην πορεία και μέσα αρχές Ιουλίου, 10 Ιουλίου συγκεκριμένα, είχαμε αυτό το μπουρίνιο, το οποίο εκεί αναθεωρήσαμε πολλά πράγματα σαν μεταποίηση και σαν παραγωγή. Πέρα από τη χαλαζόπτωση που καταστράφηκε μεγάλο ποσοστό ελιάς, είχαμε καταστροφή και σε φυτικό κεφάλαιο και σε κάποιες εγκαταστάσεις, ειδικά στην περιοχή της Καλαμαριάς. Περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ερχόταν πολύ δύσκολα για την ελιά σε μια περιοδία που κάναμε με κάποιους μεταποιητές της περιοχής. Είδαμε ότι αυτές οι ελιές μπορούμε να τις κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες. Δηλαδή, ελιές με πολύ μικρό ποσοστό από χαλάζι που χτυπηθήκανε, ελιές με παραπάνω και ελιές οι οποίες πιστεύω να μην είναι διαχειρίσιμες ως προς τη μεταποίηση. Οπότε, ένα μεγάλο τονάζ έχει φύγει από την παραγωγή. Φυσικά, και οι καλές ελιές θα επηρεαστούν φυσικά από αυτό. Θα έχουμε μια άνοδο τιμής, δεν ξέρω να πω τώρα να προβλέψω τιμές, αλλά θα είναι μια καλή χρονιά και για τον παραγωγό. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος η πράσινη ελιά Χαλκιδικής και το ελαιόλαδο βέβαια. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, οι επιχειρήσεις έχουν την ίδια ανωδική τάση ως προς τις εγκαταστάσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να ακολουθούν αυτή την πορεία της ελιάς? Βέβαια έχουν και τις εγκαταστάσεις και την τεχνογνωσία, και ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια οι μεταποιητές έχουν βάλει και έχουν εντάξει το προϊόν πολύ υψηλά, και με νέους μεθόδους και με όλοι μας που έχουμε χημικούς και τεχνολόγους τροφίμων στα εργοστάσια μας και στα εργαστήρια. Οπότε ποντάρουμε πολύ στην ποιότητα, έχουμε ένα πολύ καλό ποιοτικό προϊόν και πρέπει να το αναδείξουμε για να το φτάσουμε πολύ ψηλά, γιατί εκεί αρμόζει για την ελιά της Χαλκιδικής. Χθες οι εκπρόσωποι της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Βορίδη, βάζοντας έτσι τα θεμέλια και το θέμα να μπει μια κοινή στρατηγική για το θέμα της ελιάς και του ελαιολάδου στη χώρα. Πώς βλέπετε αυτή την κίνηση και τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει σήμερα ούτως ώστε να διαφυλιχθεί αυτό το προϊόν και να έχει την τύχη που το αξίζει? Εδώ και πολλά χρόνια και εμείς σαν Σύλλογος Μεταποιητών Χαλκιδικής αλλά και ο φορέας μας, ο Πανελλήνιος ΕΠΜΕΤΕ, φωνάζουμε χρόνια και στα Υπουργεία και ειδικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν μας ακούγανε ή δεν θέλαν να μας ακούνε γιατί ίσως βολεύουν κάποιους από τους μεταποιητές τους μεγάλους. Το πρόβλημα για να λυθεί πρέπει να γίνει ένας αυστηρός έλεγχος από τα τελωνεία. Δεν έρχεται η ελιά, ούτε κολυμπώντας έρχεται, ούτε με... Αν γίνει ένας αυστηρός έλεγχος στα τελωνεία και αν στις μεταποιητικές μονάδες και σε όσες περιοχές χρησιμοποιούν το ΠΟΠ, εκεί κάθε χρόνο χρησιμοποιούμε ένα έγγραφο που στέλνεται από τον οργανισμό που μελετάει όλο το ΠΟΠ, ο Αγκροσέρτ, εισρωές και εκροές σε κάθε μονάδα. Δεν μπορεί οι εισρωές ή οι εκροές να είναι μεγαλύτερες από τις εισρωές. Εκεί κάτι συμβαίνει. Έρχονται πολλές φορές, πολλά χρόνια που είναι ελληματική η ελαιοκομική χρονιά, έρχονται αθρώες εισαγωγές από ελιά, οι οποίες βαφτίζονται ελληνικές και φεύγουν στο εξωτερικό, από μεσογειακές χώρες. Να κατονομάσω η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Μαρόκο. Πολλές φορές ακούσαμε τις θέσεις σας γύρω από το θέμα του αγροτικού τομέα που θα έπρεπε να μπει στα επιμελητήρια. Σήμερα βλέπουμε ορατή αυτή τη δυνατότητα. Πώς θεωρείτε ότι θα ωφεληθεί ο αγροτικός κόσμος
από αυτό το οποίο θα γίνει στο επιμελητήριο στο μέλλον. Με την καινούρια διοίκηση, το πρώτο μέλημά μας ήταν ότι πρέπει να ανοίξουμε και σε άλλες δραστηριότητες που έχουμε στο νομό μας. Και πήραμε μια απόφαση να κάνουμε στην αρχή μια διερευνητική, να ψάξουμε κάποιους αγρότες της περιοχής μας από τον πρωτογενή τομέα, είτε αυτός είναι αλλής, είτε ασχολείται με τη λισοκομεία, είτε ασχολείται με την ελιά, με το κρασί, με πολλά άλλα αγροτικά προϊόντα, να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Οπότε κάναμε αυτή την έρευνά μας και ξεκινήσαμε τέλη του Φλεβάρη του 19 με Παταϊμίου, ότι κάναμε την πρώτη μας επαφή. Βάσει νόμου χρειαζόμασταν 200 υπογραφές για να ξεκινήσουμε αυτό το τμήμα. Είχαμε μια καλή προσέλευση από παραγωγούς στο Πολύγυρο, στο αμφιθέατρο του επιμελητηρίου. Ξεκίνησε η πρώτη επαφή, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Και τώρα με την καινούργια κυβέρνηση έρχεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ανακοινώνει για τον πρωτογενή τομέα ότι θα ενταχθούν σε επιμελητήρια. Αυτό μας ικανοποιεί, μας χαροποιεί, μας βρίσκει προετοιμασμένους. Η παραγωγή μας, ο πρωτογενής τομέας έχει πολλά να πάρει από το επιμελητήριο. Ένα βασικό είναι ότι θα συμμετέχει σε εκθέσεις είτε από το επιμελητήριο είτε και με άλλους φορείς, είτε και με εκθέσεις που αφορούν το τουριστικό κομμάτι, οπότε και με τον τουρισμό, όπως ξέρουμε, οι πυλώνες στη Χαλκιδική είναι δύο. Ένας είναι ο τουρισμός και το άλλο είναι το αγροδιατροφικό. Οπότε αν μπορέσουμε αυτά και τα παντρέψουμε, είναι μεγάλο όφελος για τον πρωτογενή τομέα. Θα φέρουμε τον πρωτογενή τομέα κοντά στη μεταποίηση, στο δευτερογενή τομέα και στο τριτογενή τομέα, με όλα τα ωφέλη. Ένα άλλο είναι η εκπαίδευση των αγροτών μας. Και βασικό πράγμα είναι να παρακολουθούμε το τι γίνεται στην Ευρώπη. Είτε αυτά θα είναι σεμινάρια, είτε θα είναι εκθέσεις όπως προείπα, είτε θα είναι και κάποια προγράμματα που αφορούν τους ίδιους τους παραγωγούς μας. Οπότε, φτιάχνοντας αυτό το τμήμα, πιστεύω θα είμαστε καλυμμένοι επαγγελματικά κατά 100%. Και είμαστε από τα επιμελητήρια που, αν είμαστε μέσα στην τριάδα, που έχουμε αναπτύξει αυτή τη θεωρία και θέλουμε μέχρι το τέλος να το πάμε και να το πάμε πολύ ψηλά. Βέβαια, στο σημείο αυτό θέλω να πω το εξής, ότι την Χαλκιδική τη γνωρίζει ο κόσμος σαν μια περιοχή στην οποία ανθεί ο τουριστικός τομέας. Δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι το κεφάλαιο που αφορά το κομμάτι αυτό της αγροτικής οικονομίας είναι τεράστιο. Αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, ποιο είναι αυτό το οποίο, είναι κοντά ή υπερισχύει το ένα το άλλο? Ναι, πριν κάποια χρόνια λέγαμε ότι δεν είναι μετρήσιμα αυτά τα δύο διαφορετικά πράγματα, ο ένας τουριστικό με το αγροτικό. Αλλά τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι με επίσημα στοιχεία ότι το αγροτικό κομμάτι είναι μεγαλύτερο. Και το βασικό είναι ότι το αγροτικό κομμάτι είναι ότι όλα τα χρήματα μένουν στην περιοχή. Είτε αυτά θα ξαναεπενδυθούν πάλι στον αγροτικό τομέα, είτε σε διάφορους άλλους τομείς. Τώρα πάρουμε ένα ξενοδοχείο, μια εταιρεία η οποία ούτε καν έχει την έδρα της στην Ελλάδα, ούτε στη Χαλκιδική, ούτε στην Ελλάδα, όλα αυτά τα χρήματα θα φύγουν έξω. Το μόνο που μένει ότι κάποιοι άνθρωποι θα δουλέψουν 5-6 μήνες. Αν το δούμε όμως οικονομικά, είναι ότι ο αγροτικός τομέας είναι αυτός που στηρίζει τη Χαλκιδική και θα τη στηρίζει για χρόνια. Να σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέσατε και να ευχηθούμε να ολοκληρωθεί αυτό το όργανο το οποίο είχατε σαν επιμελητήριο Χαλκιδικής προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν.